Τώρα, κυρίες και κύριοι, την αναθεώρηση της εντολής για συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλίας ζητούν οι Δήμαρχοι Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ το θέμα αποτελεί ένα ακόμα πονοκέφαλο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Πάμε να συνομιλήσουμε εμείς για το σοβαρό αυτό θέμα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηλίας, τον κύριο Τρίφωνα Αθανασόπουλο. Κύριε Αθανασόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα. Πείτε μου. Όπως τονίσατε, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Έρχεται ως κεραυνός κυριολεκτικά η νεφρία. Αποφάσισε το Υπουργείο να συγχωνεύσει τμήματα στην Ηλία. 17-18 τμήματα. Μαζεύουμε στοιχεία, δεν έχουμε το σύνολο, αλλά αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Και στόχος είναι να πάρει λιγότερους καθηγητές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στηβάζονται τα παιδιά στις τάξεις. Για παράδειγμα, έχουμε στο 4ο γυμνάσιο 87 μαθητές στην τάξη και αντί να είναι 4 τμήματα με 20-22 παιδιά, 23 παιδιά, το Υπουργείο αποφάσισε να κάνει 3-27. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπουν 3-4 θρανία ακόμα σε κάθε αίθουσα. Δεν θα χωράνε τα παιδιά. Δημιουργεί... Και μιλάμε, κύριε Θανασόπουλε, για μικρές αίθουσες στα σχολεία. Ξέρουμε όλοι είναι αυτό που λέτε, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι ουσιαστικότεροι. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο πανδημίας. Στηβάζουν τα παιδιά σε σαρδέλες. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή με δύο όροφα κτίρια. Και το 4ο γυμνάσιο και το 3ο γυμνάσιο έχουν όροφο. Αν ομιγέννητο βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, κουνήσει λίγο, δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερη κίνδυνη. Αλλά υπάρχει και άλλος ουσιαστικός παιδαγωγικός λόγος που εμείς διαμαρτυρόμαστε. Έχει να κάνει με την πανδημία, για παράδειγμα, τα παιδιά μας τους τελευταίους 15 μήνες πριν την έναρξη της χρονιάς βρισκόταν σε τηλεκπαίδευση. Με τις γνωστές αδυναμίες τηλεκπαίδευσης. Έχουν μαθησιακά κενά. Όταν τα στηβάζεις και βάζεις 27 παιδιά σε ένα τμήμα, δεν δίνεται δυνατότητα και στον εκπαιδευτικό να βοηθήσει τα παιδάκια που για κάποιο λόγο δεν είχαν κατανοήσει κάποια ύλη. Όλα αυτά είναι σοβαρά θέματα και νομίζουμε ότι το Υπουργείο κάνει ένα μεγάλο λάθος. Είδαμε και τις επιστολές που έστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας οι Δήμαρχοι του Πυρού και της Αρχαίας Ολυμπίας. Έχει κινητοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας της Ηλίας και αυτό πρέπει να το πάρουν υπόψη τους από το Υπουργείο. Αυτοί που ασχολούνται με την επικοινωνία να καταλάβουν ότι έχουν μπλέξει άσχημα. Η κοινωνία αρχίζει και αντιδρά και δυναμικά μάλιστα. Είχαμε σύσκεψη πριν λίγο στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Έχει στείλει το υπόμνημά του. Ήταν εκεί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία του Δήμου, δηλαδή το Λάλα και το Πελόπιο. Εξοργισμένοι οι γονείς λένε ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να τα κρατήσουν, έχουν σε εισαγωγικά αγρίεψη εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Μάλιστα. Επίσης, θα έχουμε τώρα συνάντηση 8.30 στο Δημαρχείο του Πύργου με τον Δήμαρχο όλα τα σχολεία του Δήμου Πύργου και αναφέρομαι στο 4ο γυμνάσιο, στο... Είδαμε και το ρεπορτάζ, κύριε Θανασόπουλε, προηγήθηκε. Γονείς συγκεντρώθηκαν σήμερα στο 3ο γυμνάσιο του Πύργου. Βεβαίως, για να διαμαρτυρηθούν. Το πρωί, ξέρω την κατάσταση. Χθες είδαμε και στους εκπαιδευτικούς τους δρόμους. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, οι γονείς είναι ανάστατοι γιατί καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Δεν μπορεί να τους ξεγελάσει κανένας, να τους πει ότι ενδιαφέρεται για τα παιδιά τους, που για να μην διορίσει 10 καθηγητές παραπάνω στην Ηλία να στυλώνει όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη. Κύριε Θανασόπουλε, έχουμε εικόνα για το τι γίνεται στα σχολεία του κάμπου. Στην Ανδραβίδα υπάρχει ένα θέμα. Όχι στην Ανδραβίδα, συγγνώμη, το διορθώνω, στη Βάρδα. Ναι. Υπάρχει μια συγχώνευση στα υπάλληλα της Αμαλιάδας, από ό,τι ξέρω, και σε κάποιο γυμνάσιο της Αμαλιάδας. Δεν έχω ακριβώς ξεκάθαρη εικόνα για αυτά τα σχολεία. Μπορώ να σας πω για αυτά που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή έχουν οργανωθεί συσκέψεις σήμερα. Η μία ήδη έγινε και η άλλη θα γίνει 8.30 ώρα. Αναμένεται να γίνει. Δημαρχείο του Πύργου. Μάλιστα. Κύριε Θανασόπουλε, αναμένουμε και τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να έρθετε στο Δημαρχείο του Πύργου να δείτε το κλίμα. Είναι οι γονείς, όπως σας είπα, ανάστατοι. Εννοείται και τα παιδιά, αλλά ειδικά στα γυμνάσια οι γονείς είναι, επειδή οι σύλλογοι γονέων είναι ακόμα πιο ενεργοί στα γυμνάσια, θα εκφράσουν τις απόψεις τους και καλό θα είναι να έρθουν να τις ακούσετε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.